Για πρώτη φορά μετά από 86 χρόνια, η παγκόσμια κοινότητα παρακολούθησε χιλιάδες μουσουλμάνους να κατακλείσουν την Αγία Σοφιά αλλά και την πλατεία Σουλτάν Αχμέτ που βρίσκεται γύρω της για την πρωινή προσευχή. Όπως έχει ανακοινώσει η τουρκική κυβέρνηση στην Αγία Σοφιά, που θα είναι ανοιχτή για λατρεία 5 φορές ημερησίως, θα βρίσκονται καθημερινά 2 ημάμιδες και 4 μουεζίνιδες για να εξυπηρετούνται οι ανάγκες των πιστών. Ο Ερντογάν και κορυφαίοι υπουργοί της κυβέρνησής του, φορώντας λευκές μάσκες για την προστασία τους από τον νέο κορονοϊό, γονάτισαν πάνω σε γαλάζια χαλιά και προσευχήθηκαν με τους υπόλοιπους πιστούς. Ο Τούρκος Πρόεδρος, αγνώντας την UNESCO και τις προτροπές άλλων χωρών και της διεθνούς κοινότητας για το αντίθετο, προχώρησε στην υλοποίηση μιας ιδέας με την οποία φλέρταρε εδώ και χρόνια. Η μετατροπή της Αγίας Σοφιάς σε τζαμία έχει πυροδοτήσει και εσωτερική πολιτική κόντρα στην Τουρκία, με τους κεμαλιστές να τάσσονται κατά της απόφασης Ερντογάν. Ο Τούρκος Πρόεδρος πάντως δεν δίστασε να μιλήσει ακόμα και για λάθος του Μουσταφά Κεμάλ το 1934, όταν η Αγία Σοφιά μετατράπηκε σε μουσείο, το οποίο, όπως είπε, καλείται να διορθώσει.